Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Other Side by Στοίχημα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα, διότι σε αυτό το παγκάκι δεν είμαι μόνος. Συνήθως στα παγκάκια καθόμουν μόνος, αλλά είναι μια ευκαιρία τώρα έτσι να συνομιλήσω και να καλωσορίσω τη μεγαλύτερη Ελληνίδα αθλήτρια. Και μιλάω φυσικά για την Κατερίνα Στεφανίδη! Γεια σου, Κάθριν. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Καλά, καλά. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Ζεσθενόμαστε λίγο, γιατί έχουμε κάψωνα. Έχει κάψωνα. Πώς σου φαίνεται? Δύο πράγματα να ξεκινήσω για να χαλαρώσουμε και λίγο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με δύο παράπονα. Το πρώτο σου παράπονο ήταν ότι δεν φέραμε γλυκά. Είχε πόσα κουτιά από ένα φούρνο εκεί και όλα μέσα ήταν αλμυρά. Θεωρείς ότι έπρεπε η παραγωγή να σε πάρει και να σε ρωτήσει, Κατερίνα, τι θα ήθελες να φας? Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει ρωτηθεί. Θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει ένα κουτί γλυκά, ένα κουτί αλμυρά. Δίκαιο, δίκαιο. Ψηφίζω Στεφανίδη. Και πώς νιώθεις που η παραγωγή διάλεξε σήμερα με 40 βαθμούς να έρθουμε 2,5 ώρα εδώ να στάζουμε ολόκληρη και να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη? Φοβερή επιλογή. Δεν ξέρω ποιον να ευχαριστήσω γι' αυτό. Λοιπόν, εξαιρετικά. Να σου πω, μένεις τα τελευταία χρόνια στην Αμερική, σωστά? Κοίτα, είμαστε περίπου, θα σου έλεγα αν με ρωτούσες πέρσι, περίπου 6 μήνες στην Ελλάδα, 6 μήνες στην Αμερική. Φέτος δεν κάναμε κλειστό, οπότε χάσαμε τους 2 μήνες που είμαστε συνήθως στην Ελλάδα, Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Και φέτος θα είμαστε 4 μήνες εδώ, 8 εκεί, κάπως έτσι. Να σου πω, να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω, στη μικρή έτσι, Κατερίνα. Προέρχεσαι από μια αμιγώς αθλητική οικογένεια. Οπότε ήταν δύσκολο να ασχοληθείς με τον αθλητισμό ή κατευθείαν βλέποντας και τους γονείς είπες «Α, εδώ είμαστε, θα ασχοληθώ με τον αθλητισμό»? Πάντα θυμάμαι να πηγαίνουμε, υπήρχαν κάποιοι αγώνες που λογόντουσαν μίνι και πηγαίναμε, με πήγαινε ο μπαμπάς παντού και κάναμε τότε ξιντάρια, μήκος και τέτοια άλλα. Ο μπαμπάς ήταν αθλητής του Στίβου? Ναι, και η μαμά. Ναι. Πηγαίναμε λοιπόν σε αγώνες και μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί είμαι αρκετά ανταγωνιστική. Αλλά όταν ήταν να ξεκινήσουμε... Είσαι ανταγωνιστική και στο προφιτερόλ, όταν μετά το μεσημεριανό θα βγει ένα μπολ προφιτερόλ, δηλαδή εκεί... Πρέπει να προλάβεις. Αυτό, ναι. Είσαι η πρώτη που παίρνει. Ναι. Μάλιστα. Συνέχισε. Δεν θες να το χάσεις. Ναι, όχι, απλά ήθελα να ρωτήσω. Και πολλές φορές θες και το καλύτερο κομμάτι. Το οποίο είναι σε ένα προφιτερόλ, ποιο είναι το καλύτερο κομμάτι? Θες και σοκολάτα και από το... Πώς λέγεται, δεν ξέρω. Ναι, μπράβο. Και λίγο από την κρέμα μέσα. Ναι. Μπράβο. Αλλά όταν ήταν να ξεκινήσω προπόνηση, όπου στα 10 μου πας έλεγες δεν μπορείς να κάνεις πλέον αθλητισμό, έτσι πρέπει να κάνεις και λίγο προπόνηση. Για αυτό λέγεται δεν με τρέλανε η ιδέα, δηλαδή προτιμούσα να πηγαίνω στην πλατεία με τους φίλους μου. Απλά μετά επειδή ξεκίνησα να έχω κάποιες καλύτερες επιδόσεις πολύ γρήγορα, ξέρεις όταν είσαι 10-11 χρονών και σου λένε «Α, έκανες παγκόσμιο ρεκόρ 11 χρονών», σε κρατάει λίγο παραπάνω. Ξεκίνησες από μικρή με το επικοντό. Ναι. Από ότι ήταν κατευθείαν. Ναι. Δεν δοκίμασες κάποιο άλλο άθλημα και να πεις «Α, εγώ έπαιξα λίγο μπάσκετ, λίγο βόλεϊ»? Όχι. Ναι. Εντάξει, έκανα στίβο λίγο απ' όλα, αλλά χωρίς να κάνω πολύ προπόνηση. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα να κάνω προπόνηση 2-3 φορές την εβδομάδα, ήταν επικοντό. Κατευθείαν επικοντό. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο έκανε και ο μπαμπάς. Όχι, ο μπαμπάς έκανε τριπλούν. Και η μαμά? Η μαμά έκανε κυρίως 400 μέτρα. Έχεις αδέλφια άλλα? Έχω μια αδερφή η οποία έκανε και εκείνη επικοντό. Μικρότερη. Μικρότερη. Ναι, ναι. Συνεχίζει ακόμα ή όχι? Τώρα τα τελευταία 1-2 χρόνια ψιλοσταμάτησε εκεί. Παρατήσει. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, βλέπω μια ιδιαίτερη έτσι αγάπη και λατρεία προς το φαγητό, όσο σε έχω γνωρίσει έτσι μία ώρα. κρατάς τα στάνταρ ή ξεφεύγεις? Ναι, υπάρχει μια αγάπη προς το φαγητό, παρόλα αυτά θεωρώ... Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Που τρελαίνεσαι ρε παιδί, πώς μου είπες πριν για τον προφιτερόλ? Το προφιτερόλ θα έλεγα ότι είναι ίσως το αγαπημένο μου γλυκό. Ναι, αλλά λέω ρε παιδί μου αντίστοιχα με το φαγητό που σκάει στο τραπέζι ή μπορεί να είναι και cheat day, έτσι. Στην Αμερική, ας πούμε, που έχει πολύ έτσι, junk food. Τι παραγγέλνετε σπίτι και λες στον άντρα σου, πω, πονάχαμε τώρα ένα. Ξέρεις κάτι τώρα που το λες έτσι, δεν είμαι τόσο το φαγητό, είμαι του γλυκού. Ναι. Το φαγητό, σε ό,τι έχει να κάνει με το φαγητό, θα έλεγα αλλάζει. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα σου απαντούσα παστίτσιο. Τώρα τελευταία κάνουμε πολύ ωραία γιουβέτσια. Γιουβέτσια, ναι. Με κεφαλοτήρι. Ναι, ναι. Ωραίο, ναι, ε. Ναι, που είναι πολύ δύσκολο να το βρεις στην Αμερική. Ναι. Και μαγειρεύεις? Ο άντρας μου θα πει όχι, αλλά μαγειρεύω. Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό, του άντρα σου? Του αρέσει το γιουβέτσι. Το γιουβέτσι, ε. Ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο. Πάρα ναι. Πολύ ωραία. Πότε γνώρισες τον άντρα σου? Τον άντρα μου, αυτή είναι μια ωραία ιστορία να την πω. Τον γνώρισα πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2013. Σε έναν αγώνα που λέγεται Pole Vault Summit, που είναι ένας αγώνας που είναι μόνο επικοντό και έρχονται την μέρα πριν. Όχι, την πρώτη μέρα. Είναι προπονητής
στιβού ή επικοντό. Είναι επικοντό, αλλά ήταν αθλητής τότε. Αθλητής. Ήταν επίσης επικοντιστής, ο οποίος είχε έρθει εκεί να αγωνιστεί και εγώ να αγωνιστώ. Α, ήσασταν και οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Και εκείνη τη στιγμή που όταν το γνώρισα, μιλούσα με τον τότε προπονητή του, γιατί σκεφτόμουν να μετακομίσω στο Phoenix να κάνω προπόνηση με εκείνο τον προπονητή. Και καθόμασταν ο προπονητής, η γυναίκα του προπονητή, η μάνατζερ μου και ο Μίτς. Και εγώ. Δεν μας είχαν συστήσει, ενώ οι υπόλοιποι ξέραμε ποιος είναι ποιος και τι. Και ο προπονητής μου λέγεται ότι γιατί θες να πας μεταπτυχιακό πρόγραμμα, κάνε μερικά χρόνια που δεν θα πας σχολείο, να κάνεις μόνο αθλητισμό και μετά. Και του εξηγούσα ότι καταρχάς ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι δεν μπορώ να μείνω στην Αμερική χωρίς να έχω μαθητική βίζα. Μπράβο. Και γυρνάει η γυναίκα του προπονητή και λέει στο Μίτσε, Μίτσε, παντρέψου την να πάρει μια πράσινη κάρτα. Και έτσι γνωριστήκαμε με τον Μίτσε. Okay, και τελικά. Ναι. Μερικά χρόνια αργότερα. Παντρευτήκατε. Ναι, βέβαια να πω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Πήρα πράσινη κάρτα πριν παντρευτούμε από μόνη μου, μέσω του αθλητισμού και όχι μέσω γάμου. Ναι, αλλά τώρα και ένας λόγος παραπάνω. Ναι, ναι. Να σου πω και είναι και τώρα ο Μίτς είναι προπονητής σου, σωστά. Ναι. Ναι. Πώς είναι, ρε παιδί μου, να είσαι όλη τη μέρα με τον άντρα σου, δηλαδή έχει τύχει κανένα βράδυ να γίνει, να τσακωθείτε, να πείτε και μια κουβέντα παραπάνω και το πρωί να έχετε πρωινή προπόνηση και να λες από μέσα σου, ξέρεις, επειδή εμείς και το ελληνικό ταπεραμέντο δεν λείπει, να του πεις, ρε παιδί μου, άσε με, ρε παιδάκι μου, φύγε από εδώ, δεν θέλω να σε βλέπω. Για να πω την αλήθεια, όχι, δεν έχουμε, δεν τσακωνόμαστε ποτέ, δηλαδή και στα κακά που είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια με κάποιους τραυματισμούς, πολύ σπάνια. Και δεν ήταν τόσο τσακωμή όσο το ότι, ξέρεις, ήμασταν λίγο πεσμένοι ψυχολογικά λόγω του ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε λύση στον τραυματισμό. Τσακωμό, όχι, δεν θα έλεγα. Πώς είναι η μέρα στην Αμερική, δηλαδή τι κάνεις, ξυπνάς το πρωί, προπονήσεις, πώς είναι η μέρα σου? Έχει αλλάξει λίγο. Μόλις μετακομίσαμε στο Denver φέτος το φθινόπωρο και χτίσαμε ένα δικό μας προπονητήριο. Χτίζετε δικό σας προπονητήριο. Ναι, αγοράσαμε ένα οικόπεδο, το οποίο θέλαμε να χτίσουμε το σπίτι και το προπονητήριο. Χτίσαμε λοιπόν όλο το φθινόπωρο, περάσαμε χτίζοντας. Όπου κάποια στιγμή ο Μίτς, επειδή είχαμε φτάσει προς Νοέμβρη που έπρεπε να ξεκινήσουμε προπόνηση, ο Μίτς μπορεί να δούλευε και 20 ώρες τη μέρα για να το τελειώσει, να φτάσουμε να τελειώσουμε. Σε αρέσει όμως και εσένα να χτίζεις. Ξέρεις κάτι, έχω μάθει πολλά πράγματα πλέον. Μ' αρέσει πάρα πολύ το δημιουργικό κομμάτι του design και όλα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι να είμαι 10 ώρες έξω με στη ζέστη και στα χώματα, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα σίγουρα που. Ξέρεις γιατί είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι έκανα αυτή τη δουλειά αυτές τις ώρες και υπάρχει αυτή η διαφορά. Okay. Τη βλέπεις οπτικά την διαφορά. Ναι, ναι, ναι. Άρα έχεις γνώσεις πάνω στο χτίσιμο, ρε παιδί μου, γιατί μου λες ότι κάνατε ένα προπονητήριο. Ναι, 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 έχω μάθει πλέον. Ναι. Ξέρεις πολλά πράγματα, ας πούμε, για το χτίσιμο. Δηλαδή, αν σου πω εγώ ότι σε πάρω μια μέρα και σου πω, ρε Κατερίνα, έχω βρει ένα οικόπεδο στη Δροσιά. Ναι. Και θέλω να σηκώσω μια πολυκατοικία. Το αναλαμβάνεις. Αμέ, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία και καλώς ήρθατε στα παιχνίδια του Other Side. Έχουμε φτιάξει ένα παιχνίδι για εσένα που έχει να κάνει με το χτίσιμο. Είναι κάποιες ερωτήσεις για να δούμε τις γνώσεις σου πάνω στο χτίσιμο. Όχι, αλλά πολύ σημαντικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη με διακόπτεις, δηλαδή και θρασείς, εκτός ότι μας έχει ζαλίσει με το παλιό προφιτερόλ της. Δηλαδή, πάμε να δούμε τις ερωτήσεις, πες τι θέλες. Πρέπει να πω ότι τα περισσότερα τα ξέρω στα αγγλικά όμως. Οι ερωτήσεις θα γίνουν από κάτω στα αγγλικά. Ωραία. Θα έχουμε έναν μεταφραστή εδώ να στο λέει και ωραία, εγώ. Ωραία. Αυτή τη στιγμή, επειδή το επίπεδό μου είναι πολύ καλό, είχα δώσει 6 φορές για lower. Θα στις κάνω εγώ τις ερωτήσεις και στα αγγλικά, αν δεν καταλαβαίνεις κάτι. Ωραία. Πάμε να δούμε το παιχνίδι. Βασιζόμαστε λοιπόν στην αγάπη σου για τις ανακαινήσεις και τα μαστορέματα και θα τεστάρουμε κατά πόσο η γνώση σου επί του θέματος είναι επαγγελματικές. Δεν είναι τίποτα, έχουμε 23 ερωτήσεις. Ωραία. Λοιπόν, είναι επιλογής, multiple choice. Okay. Δηλαδή θα σου δίνω 3 options. Okay. And you're gonna tell me the right answer. Okay. Alright. Alright. Ποιο εργαλείο εξασφαλίζει τη δυνατότητα διαστολής και συστολής των εφαπτώμενων στοιχείων της κατασκευής. Δηλαδή, ποιο είναι το εργαλείο, κατάλαβες τι εννοώ. Είναι η αρμή, τα πρέκια ή τα βλήκτρα. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα που φοβόμουν με αυτό το παιχνίδι, ναι. Είναι ότι ξέρω τις λέξεις στα αγγλικά. Ωραία, θες να μας πεις στα αγγλικά ποιο είναι. Ναι, αλλά δώστε μου σε multiple choice στα αγγλικά. The arms, the ναι. Precs, the βλήτρ. Ha 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 ha!
Πού να ξέρω, Στεφανίδη, πώς λέγονται οι Army στα αγγλικά. Το ίδιο πρόβλημα έχω εγώ με τα ελληνικά. Οκ. Πες την τύχη, ρε παιδί μου. Το Α. Και ναι, είναι σωστό. Να τη Στεφανίδη ξεκινάει με ένα. Ένα στα ένα. Πάρα πολύ ωραία. Η τύχη πάει με τους τολμηρούς. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο είδος μπαταρίας στηρίζεται με συνδέσμους τύπου S? Είναι η επικαθήμενη μπαταρία, ναι, η εντυχιζόμενη μπαταρία ή η επίτυχη μπαταρία? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάμε στην τύχη. Σι. Και είναι σωστό! Η επίτυχη μπαταρία. Κοίτα να δεις, αφήστε. Έλα, σε γερμανία. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη. Έλα, αυτό εύκολο. Πόσοι τύποι θερμαντήρα νερού, boiler δηλαδή, ναι, υπάρχουν? Δύο, που είναι διπλής και τριπλής ενέργειας. Δύο. Ναι, 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 Στεφανίδη, δεν παίζεται. Μιλάμε τώρα για τον Καλατράβα στη Φιλοθέη, έχει έρθει ο άνθρωπος εδώ. Λοιπόν, α, έτσι όπως το διάβασα γρήγορα μπερδέθηκα κι εγώ. Τι είναι το καβίλι? Λέω, τι βάλαμε στενιά στην κοπέλα, ρε. Τι είναι το καβίλι? Είναι πλευρικό ανοιχτό φρεάτιο, ναι, εξωτερικά του κτηρίου για φωτισμό, δηλαδή εξαερισμός υπογείων. Ναι. Είναι κομμάτι από βέργα οπλισμού για διαμόρφωση κενών ανάμεσα στον οπλισμό, μείγμα νερού, αδρανών υλικών και συνδετική ύλη. Sorry αυτό τώρα. Ναι, 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 ναι. Τι από τα τρία είναι? Ξεκάθαρα β'. Παιδιά, δεν παίζει τη γυναίκα. Μιλάμε τώρα. Μιλάμε για αστέρι και δεν τα λέω και στα αγγλικά. Παιδιά, έχει σχεδόν 4 στα 4. 4 στα 4. Λοιπόν, πρόκειται για εσύ. Έχει όντω 23 ερωτήσει. Όχι, όχι. 5, 6. Αφού δεν ξέρετε, καταλαβαίνω, διαβάζω. Πρόκειται για εσοχή μικρού πλάτου αισθητικού χαρακτήρα. Μπαγκίνα, σκοτία, κουραγκλέ. Κουραγκλέ. Το φοβερό είναι ότι είχαμε τέτοιους στο σπίτι το οποίο ανακαινήσαμε, στις σκάλες. Ναι. Δεν έχω καμία ιδέα. Ξαναπέστα μου γιατί θα το βρω. Μπαγκίνα, σκοτία, κουραγκλέ. Το κουραγκλέ θα μπορούσε να είναι στη βιτρίνα με το προφιτερόλ. Ναι. Αν είναι δίπλα κάτι σουρουπιαστό που να σου λες, έλα, έχει προφιτερόλ, θα μου πάρεις και ένα κουραγκλέ. Και να λες, φτιάχνουν ένα κουραγκλέ στη Φιλοθέη, απίστευτο ρε, άστο, και είναι σιροπιαστό έτσι σαν τον μπακλαβά. Ποιο είναι, μπαγκίνα, σκοτία ή κουραγκλέ? Αλφα, μπαγκίνα. Σκοτία, όχι, Στεφανίδη. Σκοτία. Σκοτία, Πουμ. Δεν πειράζει. Αυτή τη στιγμή κέρδισε την αγάπη των τηλεθεατών σε αυτή την εκπομπή. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο Other Side με Κατερίνα Στεφανίδη και το έχω σημειώσει, το έχω διαβάσει 5 φορές και ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω και λέω, ξέρεις τι λέω, διάβαζα τις ερωτήσεις λίγο πριν έρθουμε, ναι, και είμαστε ψιλοελεύθερα εδώ, το έχετε καταλάβει. Αλλά αυτή την ερώτηση δεν μπορώ να την κάνω χωρίς να τη διαβάσω έτσι όπως είναι γραμμένη, διότι πριν λίγους μήνες έκανες μία ανάρτηση ότι προσπαθούσες να βάλεις μπρος το αυτοκίνητό σου για πολλή ώρα μέχρι που κατάλαβες ότι είναι άλλο όχημα. Έχεις να σχολιάσεις κάτι γι' αυτό? Ξύπνησε στο. Εννοώ, ταξίδεψε μας να το κάνουμε εικόνα. Ντένβερ τώρα. Ναι, χιόνια. Λοιπόν. Όχι, δεν είχε χιόνια. Α. Έχει σημασία. Ήμασταν σε μία μεγάλη ανηφόρα. Ήμουν σαν φυσικοθεραπευτή. Όλο. Άρα στο Παγκράτη του Ντένβερ. Ναι, 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 okay, μπράβο. Και παρκάρεις εκεί, δεν παρκάρουμε παράλληλα, όπως εδώ έχει θέσεις πάρκινγκ. Εκεί ήταν όλο ανηφόρα και παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα έτσι, ωραία. Παράλληλα. Κάθετα στο πεζοδρόμιο. Ναι, κάθεται στο πεζοδρόμιο, ναι, μπράβο. Εγώ είμαι παρκαρισμένη εδώ, ναι, και εδώ, το κτίριο που ήμουν είναι εδώ, οπότε ανέβαινα την ανηφόρα, εγώ είμαι παρκαρισμένη εδώ και εδώ είναι ένα ακριβώς ίδιο αμάξι με το δικό μου. Μάλιστα. Δηλαδή πήγα στη σωστή κατεύθυνση, ωραία, μου ξέφυγε ότι υπήρχε ένα άλλο αμάξι και μπήκα στο αμάξι. Ήταν ξεκλείδωτο. Ήταν ξεκλείδωτο. Εγώ φταίω που το άφησε ξεκλείδωτο. Ναι. Και μα είναι ξεκάθαρα λάθος δικό του. Okay. Και μπαίνεις μέσα στο ξένο αμάξι και πας να βάλεις το κλειδί. Δεν και βάζω το κλειδί, έχει το. Α, αυτό το που start πατάς, stop. Ναι. Και το πατάω και δεν ξεκινάει. Και λες τι έγινε, χάλασε. Και λέω δεν έχω μπαταρία στο κλειδί και, ναι, δεν θα ξεκινάει. Και να μου λέει το τέτοιο, ακουμπήστε το κλειδί στο start. Ναι. Και να το κουμπάω το κλειδί και να μην κάνει. Και μπήκα στο YouTube να βρω μια λύση. Πώς tutorial, πώς ξεκινάει, ναι, το αμάξι, ναι, μου. Ναι, ωραίο. Το έχω κάνει με γραβάτα δηλαδή το ίδιο. Πώς δένουμε γραβάτα. Δεν είχε. Δεν είχε δεν μου είχε βρήκα tutorial λύση, ναι, ναι. Και ένα λεπτό πριν πάρω τηλέφωνο του Μίτς και να του πω πρέπει να μην πάρεις κάτι, έχει πάθει το αμάξι, ναι,
βλέπω κάτι χαρτιά από γύρω που δεν ήταν δικά μου. Δικά σου. Ναι, και κοιτάω από το παράθυρο του συνοδηγού και είναι το αμάξι στο διπλανό. Okay. Και σηκώθηκες, κυρία, έκλεισες, έφυγες. Ναι, εντωμεταξύ ξέχασα και το κινητό, γιατί ετοιμαζόμουν να πάρω το μίτι μέσα, στο ξένο το αμάξι και έπρεπε να ξαναμπω να πάρω το κινητό μου για να φύγω. Δεν σε είδε κανένας. Όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Πάλι καλά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μία ερώτηση τώρα που έχει να κάνει με το άθλημα. Ήρθες δεύτερη στο Πουέρτο Ρίκο. Τώρα, 15 Πέμπτου, μετά την Αμερικανίδα, τη Σάντι Μόρις, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ναι. Ικανοποιημένη από την επίδοση. Ναι, γενικά είμαι ικανοποιημένη με το πώς έχει πάει η χρονιά, γιατί λόγω του ότι χτίζαμε το κτίριο, δεν κατάφερα να ξεκινήσω προπόνηση μέχρι λίγο αργότερα από ό,τι συνήθως. Δεν κάναμε κλειστό στίβο φέτος το χειμώνα. Και όταν ξεκίνησα τους αγώνες, αισθανόμουν λες και αγωνιζόμουν για πρώτη φορά φέτος το Μάρτιο. Και θεωρώ ότι έχω βελτιωθεί πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με το τι περιμέναμε και ήταν και ένας από τους λόγους που ξεκίνησαμε αγώνες τόσο νωρίς. Είμαι καλά. Είναι και άλλες κοπέλες σε μία μέτρια κατάσταση. Γενικά είμαστε σε μία περίεργη χρονιά φέτος, γιατί έχουμε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Με τον κορονοϊό έμεινες πίσω. Πιστεύεις ότι έκανε κακό στον αθλητισμό? Στον αθλητισμό γενικότερα ναι, πάρα πολύ. Σε παγκόσμιο επίπεδο τον στίβο τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ και νομίζω και σε ελληνικό επίπεδο επίσης. Θεωρώ ότι κάποιους αθλητές βοήθησε πάρα πολύ το ότι δεν χρειάστηκε να ταξιδέψουν, να κάνουν αγώνες, τους βοήθησε να προπονηθούν καλύτερα. Εμένα, επειδή μου αρέσουν περισσότερο το αγωνιστικό κομμάτι από το προπονητικό, με επηρέασε αρνητικά. Παρ' όλα αυτά, είχα και ένα τραυματισμό που θεωρώ ότι άσχετα με τον κορονοϊό θα ήταν μια δύσκολη χρονιά και το 20 και το 21. Στους Ολυμπιακούς του 2020 διεκδίκησες για δεύτερη συνεχόμενη φορά ένα μετάλλιο μετά το Ρίο, ναι. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερες. Ποιες ήταν εκεί οι πρώτες σκέψεις? Ξέρεις κάτι, στο Τόκιο δεν στεναχωρήθηκα τόσο μετά τον αγώνα. Εντάξει, σίγουρα μια τέταρτη θέση είναι ίσως χειρότερη θέση που μπορείς να πάρεις, αλλά θεώρησα ότι εγώ αγωνίστηκα καλά. Εγώ ήμουν η μόνη αθλήτρια στο τελικό η οποία ισοφάρισε την καλύτερη της επίδοση της χρονιάς. Σκοτώθηκε κάποιος. Δεν είναι ο άντρας, οπότε συνεχίζουμε. Όχι, εντάξει, συνεχίζουμε. Ναι. Δηλαδή, για μένα έκανα την καλύτερη μου εμφάνιση σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες αθλητρίες. Εκείνες ήταν καλύτερες εκείνη την ημέρα. Σίγουρα υπάρχουν αγώνες στο παρελθόν που στεναχωρήθηκα περισσότερο γιατί δεν τα πήγα εγώ ίδια καλά. Ναι. Να σε ρωτήσω. Έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς αθλητές σε αυτή εδώ την εκπομπή και τους έκανα μία ερώτηση, διότι κατανοώ ότι γενικά στη χώρα μας υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με υποδομές, με τα χρήματα που παίρνει ένας αθλητής, με την επαγγελματική αποκατάσταση μετά, εννοώντας ότι και εσύ μου λες, εγώ ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρή ηλικία, τα έδωσα όλα, έχω φτάσει αυτή τη στιγμή στα 32 μου και δεν είμαι και σίγουρη τι θα κάνω στο μέλλον. Ναι. Απλά μπορεί η Κατερίνα Στεφανίδη να είναι τυχερή, ναι, που, ναι, γνώρισε κάποιον άνθρωπο, πήγε στην Αμερική και έχει βρει ένα πλάνο ζωής. Ναι. Πιστεύω ότι στα περισσότερα παιδιά, τα οποία έχουν θυσιάσει όλη αυτή τη δεκαετία, 15ετία, είναι ένα μόνιμο άγχος το ότι, okay, μόλις σταματήσω τον αθλητισμό, τι θα κάνω. Ναι. Η εταιρεία εδώ, η Στίχημαν, ναι, βοήθησε αρκετά στο κομμάτι αυτό με το αγώνισμα, με τον εξοπλισμό σου, να κάνεις πράγματα ενώ που υπό άλλες συνθήκες δεν μπορούσε να σε καλύψει κάποιος άλλος. Κοίτα, για εμάς θεωρώ, είπες δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα, το τι θα γίνει μετά τον αθλητισμό, και ένα, το τι γίνεται κατά τη διάρκεια. Και το κατά τη διάρκεια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι πέρσι έναν αθλητή της Άρσης Βαρών, ο οποίος έκλαιγε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι. Ναι. Είναι γενικά, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ήταν και είναι και ίσως και χειροτερεύει. Και η Στίχημαν έχει παίξει, νομίζω, ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Έχει τη μεγαλύτερη ομάδα αθλητών αυτή τη στιγμή. Και ίσως για μένα το πιο σημαντικό είναι, κάτι τώρα ξέρεις ποια είμαι, ξέρεις ποιος είναι ο Μίλτος, ξέρεις ποιος είναι ο Λευτέρης, ξέρεις ποια είναι η Άννα. Είναι διαφορετικά το να έρθει ένας χορηγός αυτή τη στιγμή, όπου έχουμε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, ο Λευτέρης δύο κιόλας. Πολύ διαφορετικό όταν η Στίχημαν ήρθε σε εμάς το 2014, πριν πάρουμε οποιοδήποτε μετάλλιο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Λευτέρης είχε κάποια μετάλλια εκείνη τη στιγμή, αλλά εγώ δεν είχα. Ήμουν σχετικά γνωστή. Ακριβώς, ναι. Ήμουν μικρότερη. Νομίζω και μου το έχουν πει τα παιδιά ότι ένα από τα πράγματα που σου άρεσε είναι ότι επίσης σπούδαζα την ίδια στιγμή, αλλά γενικότερα το ότι ήρθε μια εταιρεία να σε στηρίξει πριν κάνεις το οτιδήποτε, ελπίζοντας να κάνεις κάτι, να σε βοηθήσει να πετύχεις και όχι επειδή έχεις πετύχει, σίγουρα είναι μια διαφορετική βοήθεια. Τώρα
Το υπόλοιπο που είπες, το τι θα γίνει μετά τον αθλητισμό, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Νομίζω που εγώ και εσύ δεν ξέρω αν θα βρούμε μόνοι μας λύση. Να σου πω κάτι άλλο. Ο Μίτς είναι κοινωνικός γενικά. Μόνο όταν θέλει. Αν τον φωνάξω, δεν θα έρθει ή όχι. Τώρα που προπονεί, ίσως όχι. Okay. Αργότερα, ναι, ναι. Μίτς! Hello! It is possible to come for 30 seconds. Yes, can you come? Yes. No problem. Come here. Hi, Mitch. Hello. How you doing? Good. The interrupter. Huh? No, it's just an interrupter. I want to tell me something about Katerina. Καταλαβαίνεις και ελληνικά. Λίγο. Ναι. Να σου πω, τι αγαπάς περισσότερο στην Κατερίνα? What do you love most and what do you hate most from Κατερίνα? Of course, I don't hate anything of Κατερίνα. Huh? Okay, you will live forever. Answer, yeah. Yes. Ναι. I love the strength of the Κατερίνα. She's very strong and has a lot of emotion and she speaks her heart. Που φωνάζω στον κόσμο, του αρέσει. Yes, she's the ordinary Greek girl. She's shouting all the time. I was gonna say that, but it didn't come from my mind. Yeah, I know. When you go to, for example, the supermarket, there was time that Katerina shouted, Mitch, come here, that everybody is doing in Greek. Yes, but in the US, she's yelling to anyone, she doesn't mind. Okay. In Greece, she's more nervous, I think. Yeah, more nervous. They yell back at me. Yeah, they yell back. Nice. Thank you very much, Mitch. Thank you. Αυτό ήταν ο Μίτς, ο προπονητής εδώ της Κατερίνας. Thank you very much. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω εδώ κάποια πράγματα τα οποία έχουμε συγκεντρώσει για σένα. Έχεις κάνει αρκετές ανακαινήσεις και κατασκευές μόνη σου. Το είπαμε, από μικρή είχες αγάπη για τον ύπνο. Έχεις περάσει πολλά καλοκαίρια στην κατασκήνωση και διαβάζω ότι είσαι και πάρα πολύ καλή και έτσι εξηγείται κιόλας στο δικό μου το μυαλό ότι είσαι αρκετά καλή στις ανακαινήσεις και στις κατασκευές. Ναι. Είσαι πάρα πολύ καλή, δηλαδή έχεις ταλέντο, μπορώ να πω, στη ζωγραφική και στα σκίτσα. Ποιος το έχει πει? Αυτό το έχει πει η αδερφή μου. Κάτσε να δω. ναι, θες να σου ζωγραφίσω κάτι? Είσαι όντως καλή? Όχι. Δηλαδή, άμα παίζουμε Pictionary, δεν με θες στην ομάδα σου. Α, δηλαδή από το 1 μέχρι το 10, στη ζωγραφική πόσο είσαι? Εξαρτάται, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τετράποδα ζώα, 0 από το 1 μέχρι το 10. Καλώς ήρθατε στο Ζωγράφισέ το δεύτερο παιχνίδι εδώ με την Κατερίνα Στεφανίδη. Φυσικά θα εμφανιστεί κάπου εδώ, ένας ωραίος πίνακας. Θα παίξουμε με την παραγωγή. Ωραία. Θα μας δίνουν κάτι στον καθένα και θα προσπαθούμε να το ζωγραφίσουμε και να το βρουν εδώ τα 25 άτομα της παραγωγής. Τέλεια. Είσαι έτοιμη για το παιχνίδι μας? Πάμε στο Ζωγράφισέ το. Λοιπόν, έχω εδώ από την παραγωγή ένα πάκο με διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να σχεδιάσουμε. Δεν έχω δει τίποτα. Άμα θες, για να είμαι δίκαιος, μπορείς να τα ανακατέψεις κιόλας. Σε πιστεύω. Okay. Εδώ είναι το χρονόμετρο. Θα ξεκινήσεις εσύ, okay, γιατί είσαι φιλοξενούμενη. Ναι. Έχεις 30 δευτερόλεπτα να ζωγραφίσεις αυτό το οποίο θα σου λέει η κάρτα εδώ. Ναι. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι εδώ στην παραγωγή. Ναι. Ωραία. Okay. Λοιπόν, θα πάρεις το πάνω. Διαλέγεις εσύ βασικά. Άντε, διαλέγω εγώ. Ωραία. Ναι. Ωραία. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Δέκα δευτερόλεπτα. Πόδι. Γύψος. Σπασμένο πόδι. Ναι! 17 δευτερόλεπτα η Στεφανίδη το βρίσκει και ήταν επιβεβαίωση σπασμένο πόδι. Μπράβο. Φάνταστο. Λοιπόν, διαλέγω. Παίρνω αυτό. Καλά τώρα. Έτοιμος. Ναι. Πρόσωπο, άνθρωπος, τι, γένια. Είκοσι. Απρός στηρίζει. Πόσο? 26. 20, πω από στο τσάτ. Ναι, γίνεται. Λοιπόν,
Πάμε, διάλεξε. Θα διάλεξω αυτό που έχει ένα 9 πάνω. Οκ. Okay. Όταν είσαι έτοιμη, πες. Okay. Πάμε. Οπα! Χοκεϊ. Ναι! Δεν πειράζει. Ναι! Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και είναι χόκεϊ, όντως. Μπράβο, κράτα. Ωραία. Μου πέφτουνε κάτι λέξεις, ρε παιδιά, πολύ δύσκολες. Πάμε. Πάμε. Κυρία, τηλεόραση, δορυφορικό πιάτο. Λεμονοστίφτης. Πέντε. Βήμα, ομιλητής. Ομιλητής. 30. Πρόεδρος, ρε. Έλα, ρε, εσύ. Τι... Αλλά πολύ ωραίο, ρε. Ρε, παιδιά, είναι αυτό που φοράνε οι πρόεδροι, ρε, εδώ. Πώς θα το κάνω. Αυτό. Αυτό είναι μικρόφωνο. Α. Εδώ, πάρε. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Εγώ. Κουφάλα. Κοσι ένα, είκοσι δύο. Ρουχαλιτό. Παιδάκια. Τριάντα. Μπάμπουσκα. Χασμουριτό. Χασμουριτό. Είναι, έχει πολλή αναπαράσταση. Εσείς ψάχνετε ναι, τώρα ναι, εδώ ναι, τον Πικάσο να φτιάξει. Εδώ θέλει πιο πολύ. Δώσ' μου την τελευταία αυτή. Καλά τώρα. Οκ. Okay. Είκοσι. Βαρύ. Α, κιλά. Βάρος. Βαρύ. Ναι. Τελευταίος γύρος. Όποιος ζωγραφίσει καλύτερα κερδίζει. Ωραία. Διάλεξε. Καλά, δεν παίζω καν. Τι είναι. Όχι, έλα, δεν πειράζει. Θα παίξω. Τώρα είχα μια καλή ιδέα, λοιπόν. Τη βάνη. Πουλάκια είναι αυτά. Κλουβί. Μονόκλινο στην αστυπάλαια. Τραπέζι. Πίνακας. Εξέλ. Δεν γίνεται. Κυριακή. Τι? Είναι ημερολόγιο και εδώ είναι Κυριακή. Ναι. Έχεις δίκιο, τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, πραγματικά δηλαδή. Κάτι, εγώ διαλέγω, ναι. Κυριακή. Ένας περίεργος τρόπος για να περιγράψεις. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Δηλαδή, αυτό εδώ είναι ένα ημερολόγιο. Ναι. Το οποίο εμείς, αυτό σας πω, δεν καταλάβαμε. Αυτό εδώ. Τι είναι! Αυτό ήταν γραφείο. Απλά το πρόβλημα ήταν δεν ήταν του σκέιλ. Έπρεπε να το έχω κάνει το γραφείο τεράστιο για να φαίνεται το ημερολόγιο μικρό. Και εδώ τι είναι το ανθρωπάκι αυτό. Αυτό τώρα που το βλέπω μοιάζει σαν. Ναι. Σαν κάτι να κρατάει τέλος πάντων. Ναι. Αυτό ήταν αυτό που δουλεύει στο γραφείο. Ξεκάθαρα. Ναι. Για να διαλέξω. Λοιπόν, πρέπει να κερδίσω τώρα. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Νομίζω φταίει η παραγωγή. Κυριακή. Δευτέρα.
Τυρί, γραβιέρα. Μανάβικο. Ναι! Μανάβικο. Λοιπόν, και θεωρώ πολύ σημαντικό να δείξουμε, γιατί οποιοδήποτε σας είπε για το πόσο χάλια ζωγραφίζω. Ναι. Άλογο, σκύλος, γάτα, δεινόσαυρος. Εγώ βασικά ξεστηνόμιζα ότι ήταν δόντια τώρα. Α. Ναι. Όχι, νομίζω ήταν δόντια. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη εδώ στο Ζωγράφισέ το. Πάρα πολύ ωραία και με αυτό θα κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο The Other Side by Stoiximan. Να ευχηθώ να είσαι γερή, να έχετε καλές επιτυχίες και μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε να ευχηθώ χρυσή. Μακάρι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Κάπου εδώ, να ξέρετε, θα βγει επεισόδιο Other Side by Stoiximan. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να περνάτε καλά. Γεια σας! Ευχαριστούμε που μας φιλοξενεί σήμερα στο σπίτι σου. Έχετε πάρα πολύ ωραίο κήπο εδώ. Βλέπω ότι πάει πολύ καλά η δουλειά. Και μπράβο που έχεις ένα προσωπικό γήπεδο μέσα στο σπίτι εδώ στην Αμερική. Έχουμε μεταφερθεί στο σπίτι της Κατερίνας στην Αμερική. Είμαστε στο δημοτικό στάδιο Φιλοθέης. Όχι. Καλώς. Ναι. Hello. Είναι το προσωπικό απορριμματοφόρο της Κατερίνας Στεφανίδη εδώ στο σπίτι της στην Αμερική.